Χριστοδουλόπουλος ως τώρα χωρίς πρωτοβουλίες, να που περνάει πάρα πολύ ωραία, γυρίζει έξω για τον Καρσία, ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία, το σούτ Ισπανού, κόντρα, κόρνερ, καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους, το 20, κόρνερ με τον Καρσία. Το πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους, ο Σισέπα για τον γκολ, διώχνουν πάνω στη γραμμή οι γηπεδούχοι με τον Μπρίτο, επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Καρσία στο 21. Η σέντρα περνάει από τον Τζιλμπέρτο που είχε σηκωθεί για το άλμα. Καμαρά. Σισε βρέθηκε σε ρόλο αριστερού χαφ, έβγαλε τη σέντρα για τον Καρσία. Πάει να πάρει και ο Γκοβού και γυρίζει γρήγορα στο 33 προς την εστία. Ψηλά όμως, out. Σημάω για τον Βίντρα. Τρέχει καθυστερημένο Σφακιανάκη πάνω του. Η προσποίηση έχει την ευκαιρία ο Βίντρα να βγάλει την παλιά. Περνάει η μπάλα από το πρώτο δεκάρι που ήταν ο Γκοβού και περνάει. Παράλληλα με την εστία στην ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 42. Κατσουράνης για το Σισε. Μπαζίνσκι χάνει τη φάση απευθεία στο σουτ από το Σισε στο 47. Αν η μπάλα πήγαινε στα δίχτυα θα είχαμε ένα υπέροχο γκολ εδώ στο Περιστέρι. Παλιά για το Σισε εδώ, κεφαλιά από την επιλογή του Μαρίνου με το που μπήκε στο μάτς στο 56. Για να δούμε τον Βίντρα. Το σουτ πάνω στην κίνηση δεν ήταν άσχημο. Στο 57 καλό σουτ από τον Βίντρα. Στο 59. Εδώ ο Μαρίνος, η προσποίηση. Μπαίνει στην περιοχή, μένει όρθιος μέχρι ένα σημείο. Γυρίζει ο Χριστοδηλόπουλος. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν τη μείωση μιας ώρας. 5 κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, 4 για τον Ατρόμητο. Γκαρσία εκτελεί με το αριστερό προς την εστία. Φοβερή εκτέλεση έδιωξε ο Μιχαηλίδης. Το 0-0 παραμένει, επιμένει ο Γκαρσία, ο Τάτος το αποσπάει την μπάλα. Η αλήθεια είναι ότι ο Χριστοδηλόπουλος σήμερα δεν είναι πολύ μες στο μάτς, ενώ ο Καμαρά έχει την ευκαιρία για τον Ατρόμητο και πάει για το πλασέ και δεν φτάνει η μπάλα στην εστία, στην έξοδο του Τζόρβα στο 68. Μαρίνος. Για να πηδήσει η μπάλα δεν τον διευκόλυνσε κοντρόλ. Κατσουράνης. Σισε έξυπνα για τον Χριστοδηλόπουλο, εδώ να πείστε καλά ο Παναθηναϊκός. Ο Χριστοδηλόπουλος συγκλίνει το σουτ γκολ. 0-1 με αυτή την ωραία κίνηση των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο Σισε πολύ έξυπνα γύρισε πλάγια για τον Χριστοδηλόπουλο που συνέκλεινε μέσα στην περιοχή και νίξε τον Μιχαηλίδη. Ήταν ο κορυφαίος στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σήμερα βάζει γκολ η πάσα του Σισε. Ο Νάστος βλέπετε χάνει εδώ τον Χριστοδηλόπουλο που συγκλίνει και νικάει τον Μιχαηλίδη στη δεξιά του γωνιά. Παρθενικό γκολ του Χριστοδηλόπουλου στο πρωτάθλημα. Βίντρα, Ιωαννίδης, αλλάζει τον Ζιλμπέρτο, Σισε, το σουτ στα χέρια του Μιχαηλίδη στο 86. Κεφαλιά για τον Περόνε, το γύρισμα out. Σπάθας κοιτάζει το ρολόι του, θα δώσει τέλος στο μάτς αμέσως τώρα. 0-1 για τον Παναθηναϊκό με τον γκολ του Χριστοδηλόπουλου στο 70.